Ε, καλημέρα. Ε, προέρχομαι από Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ε, Παρ' όλα αυτά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Α, αφορμή για να παρουσιαστεί αυτή η εργασία προ, ε, ήταν η, αρχικά η εργασία που έκανε η φοιτήτρια τότε, η Στέλλα Ιανδρικοπούλου. Δεν μπορούσε να έρθει ε, κοντά μας για να παρουσιάσει λίγο και περισσότερο το θεωρητικό κομμάτι και το πώς το, το, ανέπτυξε, η, στα πλαίσια της πτυχιακής της και με καθοδήγηση αρκετή από τον Παντελή τον Πράτη στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Αρχαιονομίας στο ΠΑΔΑ, ε, έκανε εργασία μέσα στον κατάλογο, όπως θα δείτε παρακάτω, της δημοτικής μου βιβλιοθήκης, ε, στον ηλεκτρονικό κατάλογο, οπότε εκεί εμπλουτίστηκαν ε, με RDA ε, ε, κάποια καθιερωμένα αρχεία και συγκεκριμένα πρόσωπα. Κατόπιν εγώ συνέχισα την εργασία αυτή, οπότε ε, βρισκόμαστε σήμερα εδώ ε, να παρουσιάσουμε κομμάτι εμ, εμπλουτισμένους εμ, καθιερωμένους όρους που προέκυψαν στα πρόσωπα εμ, στον online κατάλογο της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιεί το ILS Κόχα αλλά ταυτόχρονα επειδή υπάρχει το ψηφιακό αποθετήριο ιστορίας του Δήμου Πολιτισμού εμ, εμ, με την πλατφόρμα Reasonable Graph που εγώ ήδη εργαζόμουν πάνω σε αυτή και υπάρχουν εκεί εμπλουτισμένα πρόσωπα εμ, με τη λογική των FRBR εμπλουτίστηκαν ταυτόχρονα και εκεί και προσπαθήσαμε να συνενώσουμε τους δύο διαφορετικούς καταλόγους και να αναδειχτούν όλα αυτά στον τελικό χρήστη. Πάμε λίγο αρχικά να σας δείξουμε θεωρητικά. Είναι λίγο ως πολύ γνωστό ότι στα πλαίσια των νέων προκλήσεων που έχουν προκύψει με τον παγκόσμιο ιστό οι προσπάθειές μας στο να εμπλουτίζουμε την πληροφορία που προσφέρουμε στους χρήστες μας, Εμ, μας κάνει στο να, ε, ε, έφερε και αρκετές αλλαγές ε, στο να ε, περιγράφουμε τα τεκμήρια που έχουμε στη συλλογή μας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και με αυτή τη λογική από την δεκαετία του '90 από ό,τι ε, έχει ε, αναγνωριστεί μιλάμε πλέον για FRBR ε, η αποδοχή των, του FRBR δημιούργησε το RDA πρότυπο, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει σιγά-σιγά τους αγγλοαμερικάνικους κανόνες. Ε, ε, υπάρχουν τρεις γενικές ομάδες ε, ως προς τις οντότητες για τις βιβλιογραφικές εγγραφές. Ε, στην πρώτη ομάδα μιλάμε για το πνευματικό και καλλιτεχνικό δημιούργημα, όπου εδώ έχουμε την οντότητα έργο, ε, ε, την οντότητα έκφραση, την εκδήλωση-υλοποίηση και το αντίτυπο. Κατόπιν έχουμε τις οντότητες για τους υπεύθυνους ε, και τους δημιουργούς των πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, όπως είναι το person, που μπορεί εδώ να συγκαταλέγεται μέσα ο συγγραφέα, ο επιμελητής, ο μεταφραστής. Ε, το corporate body, που μπορεί να είναι ομάδες ή οργανώσεις και, ή διάφοροι άλλοι οργανισμοί ε, και φορείς. Εδώ προστέθηκε και η οντότητα οικογένεια. Και η τρίτη ομάδα, αυτή που έχει να κάνει με τους θεματικούς όρους, όπου βρίσκονται οι, έννοιες, οι οντότητες έννοια, αντικείμενο, γεγονός και τόπος. Τώρα, πώς ενσωματώνονται οι RDA στους, στο Unimark Authority Data και συγκεκριμένα, γιατί εμείς δουλέψαμε με βάση και την πτυχιακή εργασία της Στέλλας, στην οντότητα Πέρσον αρχικά στις εκδόσεις του UNIMARC ε, καλύπτονταν ε, τα πεδία το 200, όπως το γνωρίζουμε, το 400 με τη δυνατότητα εισαγωγής εναλλακτικών ονομάτων, ε, το πεδίο 500 με τη διασύνδεση με άλλα πρόσωπα και κάποια άλλα γενικά, γενικού περιεχομένου πεδία. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στις οποίες έχει προχωρήσει το UNIMARC είναι τόσο η υιοθέτηση ορολογίας του RDA, όσο και το γεγονό ότι έχει δημιουργήσει μια σειρά από νέα παιδεία και υποπαιδεία, ώστε να μπορούν σε αυτό να καταγραφούν τα μεταδεδομένα. Από την τρίτη έκδοση του Ιούνιου Μαρκοθόρητη του 2009 μέχρι σήμερα, με πολλέ εκδόσει update, έχουν προσθεθεί πολλά νέα παιδεία. Τα σημαντικότερα από αυτά που αφορούν την οντότητα Πέρσον είναι τα παρακάτω. Το 010, όπου εδώ προκύπτει ε, το ΙΣΝΗ, που είναι ο μοναδικός ε, ε, αναγνωριστικό για το, για τα, ε, αριθμός για τα πρόσωπα. Το 017, το οποίο είναι πεδίο επίσης ε, που προέρχεται από άλλα διεθνή και αναγνωριστικά για την οντότητα που καταλογογραφούμε, ε, όπως για παράδειγμα το ΔΙΑΦ. Το 101, όπου εδώ προκύπτει η γλώσσα ε, 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 την οποία μιλάει ένα πρόσωπο ή στην οποία έχει δημιουργήσει το έργο το 104, που κωδικοποιημένα εδώ μπαίνουν οι ε, ημερομηνίες ε, γέννησης και θανάτου, το 334, που αφορά ε, βραβεία, και το 340, που έχει να κάνει ε, με, την, ε, με βιογραφικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες, ε, όπως και το πεδίο δραστηριότητας ε, του, του προσώπου. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένος προς τη βιβλιοθήκη. Όπως προείπα, έχει δύο λειτουργικά ε, το ένα είναι το ΚΟΧΑ. Ε, σε αυτό ε, ε, βλέπετε υπάρχουν μέχρι στιγμής γύρω στις 8, 800 ε, 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 εγγραφές που αφορούν πρόσωπα, ε, ενώ ταυτόχρονα με την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Reasonable Blue Graph με το ψηφιακό αποθετήριο, εκεί έχουν δημιουργηθεί ε, 1.100 οντότητες που αφορούν πρόσωπα επίσης. Ε, Πιο συγκεκριμένα τώρα. Στο ΚΟΧΑ ε, υπήρξαν κάποιες αλλαγές στην προκειμένη περίπτωση ε, και διαπιστώθηκαν ε, 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 και προσπαθήσαμε επίσης από το κόχα όπως προείπα, να, να, προσθέσουμε σημείο διασύνδεσης με το αποθετήριο. Ε, ο λόγος ήταν γιατί υπάρχουν κοινά πρόσωπα και στο ε, και στη μία πλατφόρμα ε, και στον online κατάλογο. Άρα θέλαμε ο τελικός χρήστης να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει από τον έναν κατάλογο στον άλλον, άρα να, να προκύπτουν πληροφορίες και από το ένα και από το άλλο όπως επίσης και από την πλατφόρμα να πηγαίνουμε στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Ε, αυτά που διαπιστώθηκαν αρχικά ήταν ότι κάποιες, κάποια καθιερωμένα αρχεία στο ΚΟΧΑ ε, δεν δείχνανε το σύνολο των πληροφοριών ε, που εμείς είχαμε στην πλατφόρμα που αφορά στην τοπική ιστορία και είχε να κάνει με πρόσωπα ε, της περιοχής, που αφορούν μελέτες και που για την τοπική μας ιστορία και τον πολιτισμό είναι σημαντικά. Υπήρχαν λοιπόν παράλληλα πρόσωπα και στο ένα κατάλογο και στον άλλον. Δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους, οπότε έτσι υλοποιήθηκαν και παραμετροποιήθηκαν ορισμένα πράγματα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στο μορφότυπο του UNIMARC, στην, στη διαθέσιμη έκδοση του ΚΟΧΑ υπάρχουν κάποιες σημαντικές ελλείψεις σε δύο επίπεδα. Στο ότι στις φόρμες εισαγωγής των οθόρυτης δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρω οι αλλαγές του UNIMARC που σχετίζονται με τους RDA και στο ότι η ενίσχυση των μεταδεδομένων των καθημεριωμένων όρων και ειδικότερα των προσώπων δεν σημαίνει απαραίτητα και η προβολή των πληροφοριών αυτών στον ΟΠΑΚ στους τελικούς χρήστες. Πώς υλοποιήθηκαν λοιπόν και πώς τροποποιήθηκαν ε, τα, τα συγκεκριμένα πεδία. Ε, έγινε παραμετροποίηση του framework person του Κόχα με βάση τα νέα προερχόμενα από τους RDA πεδία του Unimark που δεν υπήρχαν στην έκδοση που εμείς παίρνουμε από την κοινότητα. Έγινε παραμετροποίηση των XLT αρχείων του ΚΟΧΑ στο δημόσιο κατάλογο ώστε να εμφανίζονται σωστά πεδία και υποπεδία που εμφανίζονταν με λάθος σειρά και επίση να εμφανιστούν επαιδεία και υποπαιδεία που στον τελικό χρήστη δεν εμφανίζονταν. Δηλαδή, ε, να το πω διαφορετικά, εμεί στον online κατάλογο του Κόχα μπορεί να κάναμε ε, να προσθέταμε παιδεία και μεταδεδομένα, τα αυτά όμω δεν υπήρχαν. Ε, ε, δεν αποδίδονταν στον τελικό χρήστη, άρα να μπορεί ο, ο, ο οποιοσδήποτε στον online κατάλογο να βλέπει και αυτές τις αλλαγές και την επιπλέον πληροφορία. Ε, έτσι προέκυψαν ε, τα πεδία αυτά που βλέπετε, όπως ε, είπαμε και πριν, το 010, το 017, το 101, γλώσσα της οντότητας, το 102, η εθνικότητα της οντότητας, ε, κωδικοποιημένα πεδία για την ημερομηνία θανάτου και γέννησης ε, των προσώπων, ε, σημεία ε, για τα βραβεία και το τελευταίο, το 856, στο οποίο βάλαμε ε, ηλεκτρονική διεύθυνση και πρόσβαση ε, μαζί με φωτογραφία, ε, εφόσον υπήρχε και μπορούσαμε να την περάσουμε, ε, για το πρόσωπο. Εμπλουτίστηκαν συνολικά πάνω από 400 πρόσωπα. Ε, κυρίως στον online κατάλογο του της βιβλιοθήκης, το ΚΟΧΑ, ε, ε, και υπήρξαν ε, ε, εδώ, ε, βλέποντας παραδείγματα ε, ε, κατόπιν, ε, συγκεκριμένα κριτήρια που επιλέξαμε, ποια πρόσωπα θα είναι αυτά. Όπως βλέπετε, στην πρώτη κατηγορία, εδώ βλέπετε πώς αποδίδεται στο τελικό χρήστη, στον online κατάλογο, ε, ε, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι αναγνωρισμένα στην τοπική κοινωνία ως προς την ειδικότητά τους, την παραγωγή του σε μελέτες, ή για τα οποία είναι δύσκολο να εντυπιστούν στοιχεία και πληροφορίες από αλλού. Επάνω είναι σύντομη περιγραφή, κάτω είναι αναλυτική περιγραφή. Είναι όπως φαίνονται στον τελικό χρήστη η, τα, τα πρόσωπα και τα μεταδεδομένα που εμείς έχουμε περάσει. Η πληροφορία, δηλαδή το πώς αποδίδεται στον ίδιο. Πρόσωπα τα οποία ενώ είναι ευρέω γνωστά ε, ε, από πρόσφατη έρευνα που προέκυψε από ερευνητές στη βιβλιοθήκη μας ε, χρειάστηκε να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, άρα να αποδοθούν ε, ε, πιο εμπλουτισμένα. Επάνω βλέπετε πρόσωπο τον Ιωάννη Μακρυγιάννη, σύντομη εμφάνιση. Δεξιά, Δημήτριος Καμπούρο Γλουκάτο, ε, αναλυτική εμφάνιση. επιλέχτηκαν πρόσωπα τα οποία είναι δημοφιλή... σε σχέση με τον δανεισμό των τεκμηρίων τους. Επάνω επίσης βλέπετε σύντομη εμφάνιση των μεταδεδομένων. Ε, κάτω δεξιά αναλυτική εμφάνιση. Και εδώ τώρα βλέπετε ένα παράδειγμα εγγραφής. Δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καθαρά. Ε, η, ε, η συμπλήρωση των παιδίων μέσα στο ΚΟΧΑ. Και δεξιά βλέπετε το αποτέλεσμα... Ε, εδώ στα αναγνωριστικά έχουμε βάλει ε, άλλο ένα link διασύνδεση με το ψηφιακό αποθετήριο ιστορίας του Δήμου Σαρονικού οπότε ε, ο τελικός χρήστης από το ILS Κόχα να, ε, να μπορέσει να μπει στο αποθετήριο όπου εκεί έχουμε ε, επίσης ε, εμπλουτισμένο το συγκεκριμένο πρόσωπο. εδώ επίσης ένα επιπλέον κάτι επιπλέον που παραμετροποιήθηκε και το βλέπουμε είναι από την βιβλιογραφική εγγραφή το πώς μπορεί ο χρήστης να πάει στον στο πρόσωπο ψάχνοντας ένα συγκεκριμένο βιβλίο ένα τεκμήριο μπορεί να προκύ... να, να να πάρει πληροφορίες. Και να, να δει στην καρτέλα ε, εμπλουτισμένο το πρόσωπο όπως έχει προκύψει. Τώρα, ε, πάμε στην, ε, στην άλλη πλατφόρμα που έχουμε ε, για το ψηφιακό αποθετήριο ιστορίας και Πολιτισμού του Δήμου Σαρονικού. Έχετε πέντε λεπτά. Στην πλατφόρμα αυτή θα δείτε ε, την απόδοση των προσώπων ε, με έναν διαφορετικό και πολύ πιο δημιουργικό τρόπο, ε, ούτως Ούτω ή άλλω η πλατφόρμα Reasonable Graph είναι προσαρμοσμένη στο πρότυπο του RDA, η ανάπτυξη των εγγραφών ε, και τον, ε, είτε αφορά βιβλιογραφικές εκδόσεις είτε καθιερωμένους όρους στηρίζεται στα ενοιολογικά μοντέλα FRBR και FRAD, ε, η διασύνδεση γίνεται είτε εσωτερικά είτε με εξωτερικούς συνδέσμους, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάχνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα πληροφοριών. Και θα σας δείξω εδώ το, το παράδειγμα. Ε, δεν έκανα τίποτα. Ξαναπάω λίγο πίσω. Ε, βασίλειος, ε, βασιλείου Μελέτης. Το πώς ε, εδώ αναπτύσσονται ε, διαφορετικές ε, οντότητες. Για παράδειγμα, ο τόπος γέννησης ε, πατώντας πάνω εκεί... Ε, σε διασυνδέει με το γεωγραφικό όνομα της περιοχής... που επίσης εκεί μπορείς να πας να αναπτύξεις αντίστοιχα άλλες πληροφορίες. Ε, διασύνδεση με το Wikidata... Εδώ όπως βλέπετε το ανάποδο, η σύνδεση με τον online κατάλογο το πώς ενσωματώνεται, ο χρήστης μπορεί από τη μία πλατφόρμα να πάει στην άλλη εδώ εσωτερικά βλέπετε η εγγραφή ενός προσώπου τα πεδία τα αντίστοιχα και δεξιά βλέπετε ένα μέρος είναι ένα μέρος από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προσώπου δεν θα γινόταν να βάλω σε μια διαφάνεια το τι ανάπτυξη προκύπτει για το συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο έρχονται και κουμπώνουν και τα βιβλιογραφικά δεδομένα και οι εγγραφές και ε, πολύ πλούσια πληροφορία. Ε, κάτι τελευταίο, εδώ ε, δίνουμε τη χρονική διάρκεια ε, στην ιδιότητα του προσώπου. Δηλαδή, είναι ένα, κάτι, ένα επιπλέον ε, ζητούμενο το οποίο, για παράδειγμα, στο ΚΟΧΑ δεν μπορούσαμε να το εντάξουμε. Ε, για παράδειγμα, αυτοδικητική δράση εδώ του, του συγκεκριμένου στη συγκεκριμένη χρονολογία, ε, ταξινομίες. ε, το συγκεκριμένο πρόσωπο ως λαογράφος, εφόσον πατήσουμε πάνω στο πεδίο δραστηριότητας, εμείς την πλατφόρμα μας μας βγάζει πόσους μέσα εκεί έχουμε καθιερώσει με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, άρα μας βγάζει πόσους λαογράφους έχουμε στο συγκεκριμένο ε, αποθετήριο, και ολοκληρώνοντας, ε, γιατί για μια δημοτική βιβλιοθήκη ή γενικότερα για τις βιβλιοθήκες, γιατί να αναπτύσσουμε τους καταλόγους μας. Ε, τους αναπτύσσουμε τους καταλόγους μας όχι μόνο για να ενισχύουμε την εργασία μας, αλλά κυρίως για να αναπτύσσουμε τον τρόπο ε, και την, ε, τη συμμετοχή και τον ίδιο των χρηστών ε, στο στο να, 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 να παίρνουν και οι ίδιοι πολύ περισσότερη και εμπλουτισμένη πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο, ε, κάνουμε γνωστά πρόσωπα, δημιουργούς ε, στην προκειμένη περίπτωση, ε, ε, που κάποια είναι, ε, είτε είναι δυσέβρετη πληροφορία ή είναι δύσκολο στο να εντοπιστούν, τους βγάζουμε στο προσκήνιο. Ε, όλες οι βιβλιοθήκες αλλά ως προς το δικό μου το χώρο τις δημοτικές βιβλιοθήκες έχουν με οι οποίοι όμως βρίσκονται ανεκμετάλλευτοι δεν μπορούν να, να, να έχουν πρόσβαση εύκολα ε, οι ερευνητές όλων των ειδών ε, οπότε με το να εμπλουτίζουμε τους καταλόγους μας να τους, να τους, προτείνουμε, να τους ε, 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 βγάζουμε με τέτοια μεταδεδομένα προς τα έξω σημαίνει ότι α, α, ανοίγουμε την πρόσβαση στα τεκμηριά μας και με αυτόν τον τρόπο προκαλούμε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εμπλουτίζουμε την έρευνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.